είδατε το προηγούμενο επεισόδιο, έχουμε εδώ ένα από τους μικρότερους σεναριογράφους του Παλαμά, ανερχόμενο αστέρι. Αστέρι τώρα, πώς είναι η Πούλια, πώς είναι ο Αυγερινός. Ένα αστέρι είναι κι αυτός. Το έκανε και ομοιοκαταληξία. Η Πούλια και ο Αστερινός, ένα αστέρι είναι κι αυτός. Γεια σας, το όνομά σου παρακαλώ. Θοδωρής. Θοδωρής. Άλλος είναι ο Θοδωρής και άλλος είναι από Θορής. Και μου έκανε εντύπωση γιατί ήξερε το Θορής. Το Θορής είναι κριτική λέξη. Ναι. Πού το έχει ξανακούσει? Διαβάζω κριτικά. Α, διαβάζει κριτικά. Για πες μια μαντανάδα. Από την Κρήτη. Ναι. Μαντινάδα, ξέρεις? Τη διαβάζω, δεν τη θυμάμαι όλη τα πράγματα. Ούτε μία δηλαδή. Όχι, διαβάζω. Να, σου υπαγορεύει αυτό. Ναι. Και από εκεί εμπνεύεται. Ποιον αγαπά από τον Σάρλο, ποιο α το πούμε, σ' αρέσει? Η Καλλιόπη. Η Καλλιόπη! Αυτή είναι μωρέ μυαλιά άγκριζα. Καπιτάνισα. Καπιτάνισα είναι η Καλλιόπη. Και από πόσο χρόνο άρχισε να έχει κάνει σενάρια? Από το 9, 10. 9. Και ποιο, από πού το εμπνεύστηκε? Δεν ξέρω. Είχα πάντα έμπνευση στην έκθεση και στα σενάρια να γράφω. Και τα τετράδια είναι γραμμένα ακόμα. Ναι. Α, η κυρία από εδώ μένει ναι. Τετράδια και εκεί είναι γραμμένα ακόμα όλα τα τετράδια. Από... Και γράφαμε και ιστορίες. Π.χ. τυχαία συνάντηση. Διάφορες και είχε και υπήρχαν και τίτλοι. Τίτλοι, όπως. Όπως ήταν μια ιστορία, δηλαδή γράφαμε και ποιοι παίζουν. Όπως μια ιστορία, συνέχισε την ιστορία. Τι ιστορία? Ή ένα δίηγημα. Πες κάτι. Ας πούμε μετά εφόσον δεν συνεχίστηκε όλο αυτό, τελείωσα το δημοτικό, ναι. Όταν έφτασα στο γυμνάσιο άρχισα να γράφω στο κινητό, στις σημειώσεις. Και είχα γράψει και για τον έρωτα Φουντώνη, στα Χανιά, για το Θεσσαλικό Κάμπο, για πολλά άλλα σενάρια. Ναι. Που διαδραματίζεται με πόσα άτομα, ας το πούμε. Πάρα πολλά. Γενικά σε κάθε επεισόδιο θα έβλεπες μια μεγάλη ανατροπή, μια χαρά, μια λύπη. Δηλαδή θα υπήρχαν πάρα πολλά. Ωραία, και ξεκινάμε ένα σενάριο και λέμε μια φορά και ένα καιρό ήτανε. Πες ένα δικό σου. Να πω αυτά που έχω γράψει. Ναι, ένα πες. Είχα γράψει τώρα πρόσφατα ένα το φως του χωριού που το είχα εμπνευστεί από το Κεραμίδι. Ναι. Είχα βρει ένα εμπνευμένο, ένα φανταστικό χωριό Άγιος Νικόλαος Πελοποννήσου. Ναι. Που κάκερος καιρό και μερικοί κάτοικοι. 2.000 ή 1.000 από τους 3.000 τέλος πάντων που υπάρχουν το χωριό. Διέφυγαν πάνω στην εκκλησία του χωριού και σώθηκαν. Εν τω μεταξύ, κανένα δεν ήξερε από πού προκλήθηκε μια φωτιά. Μια φωτιά. Και πέρασε τόσο μεγάλο μέρος ενός χωριού και έχτισαν μετά από πολλά χρόνια ένα καινούργιο χωριό. Και αρχίζουμε να διηγούμαστε την ιστορία μέσα από μια κυρία που μεγάλωσε και μέσα στο νοσοκομείο άρχισε να τα θυμάται. Δηλαδή άρχισε να σκέφτεται τα παλιά. Να σκέφτεται πώς πέρασε σε αυτό το χωριό, πώς παντρεύτηκε και πώς ήθελε να γίνει. Εκείνη τη μέρα ο Άγιος Νικόλαος είχε το πανηγύρι του. Και το βράδυ ένα παιδί, ο Πέτρος, ήταν λίγο ψυχικά τρελός. Πήγε και έβαλε φωτιά στο μισό χωριό. Πάντα υπάρχει ένας τρελός στο χωριό. Ναι, όλοι. Και είχε βάλει μια φωτιά σε ένα ολόκληρο χωριό και κάηκε. Η μάνα του δέσποινα σηκώθηκε και δεν το κατάλαβα όμως που πήγε και εδώ. Αλλά δυστυχώς αυτή η γυναίκα που τα θυμάται όλα ήταν η γιαγιά η Τασούλα που είχε βγει αργά τη νύχτα εκείνη τη μέρα. Και έτσι έσωσε όλο το χωριό. Πήγε και χτύπησε την πόρτα του παπά, χτύπησαν οι καμπάνες και διέφυγαν πολλά άτομα. Πολλά κάηκαν κιόλας. 700 άτομα κάηκαν. 700 έκαψες. Πάρε σενάριο, γράφε. 700 άτομα έκαψες όλα. Αλλά η ιστορία εξετυλίγεται τώρα. Σιγά σιγά δείχνουμε ποιος έφταξε και ότι θα πληρώσουν οι ένοχοι. Γιατί πάντα θα υπάρχει ένα χαρά, μία λύπη και ένα τέλος ευτυχισμένο. Ωραία. Προηγουμένως μου είπες ότι ας το πούμε τα έργα που σου ρίχνει η έμπνευση. Είναι πιο πολύ, ας το πούμε, του κλάματος. Ναι, και του δραματικού. Του δραματικού. Γιατί δράμα? Μ' αρέσει περισσότερο. Το δράμα, σ' αρέσει το κλάμα? Μ' αρέσει περισσότερο το δραματικό. Δεν είναι η κωμωδία, δεν μου αρέσει και τόσο. Κάποιοι μου λένε ότι... Ας πούμε... Σουτ καλέ.
Κάποιοι μου λένε ότι μου πάει το γέλιο σαν τον Μάρκο Σεφερλίπη, περισσότερο καθηγητέ με αυτό, καθηγητές, αυτό μου λένε. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Θέλω να γράφω για δραματικό περισσότερο. Αλλά να έχει και χαρά μέσα. Ένα γάμο. Να δείξει στη φωτιά τώρα τι χαρά έδωσε. Στη φωτιά έδωσα μετά από. Πέρασαν πολλά χρόνια και είχε δημιουργηθεί ένα καινούριο χωριό. Και τα είχαν ξεχάσει όλα αυτά. Απλώς τα θυμήθηκε μια γυναίκα. Η Τασούλα. Ναι. Και τα θυμήθηκα μέσα από το μυαλό της. Που τα είχε δει όλα και απλώς δεν τα θυμόταν τόσα χρόνια. Είχε πάθει μια αμνησία. Μια μερική αμνησία, στο πούμε. Ας πούμε ένα λίθαργο και δεν μπορούσε να θυμηθεί τίποτα. Ποιος σε βοηθάει στα σενάρια? Κανένας. Κανένας τίποτα, είναι όλα... όλα από μόνος σου? Ναι. Το κορίτσι είναι αδερφή σου? Όχι. Όχι. Το κορίτσι είναι η φίλη μου. Και ποιος σε εμπνέει? Ποια είναι η μούσα σου, ο μούσος σου? Η Στέλλα. Ποιες και άλλη μούσα? Α, και αυτή, και για η Στημαία, η Στημαία της Στέλλας. Και για αυτήν έγραψα. Α, και για αυτήν πήγα να γράψω. Έγραψες για τη Στέλλα, τι έγραψες? Για τα αρνάκια? Όχι, κάτι άλλο έγραψα, τέλος πάντων. Που με έλεγε η μάνα μου. Τι σου έλεγε η μάνα σου? Για μένα τι έγραψε? Πώς το βρίσκεις με τον Μπάμπη? Ο Μπάμπης? Ξέρεις ποιο είναι το παρατσούκλι της? Ποιο είναι το παρατσούκλι? Ο Άγγελος του Τσάρλι. Δεν ξέρω. Το ξέρεις? Ναι, μετά έχει πει μάνα. Αυτό θα κάνεις το έργο. Ο Μπάμπης ο πειρατής και ο Άγγελος του Τσάρλι. Playboy. Ναι, μα ήταν πειρατής γιατί έκανε πειρατικό σταθμό. Ναι. Γενικά αυτά γράφω πολλά ζωνά. Η ζωή εδώ στο χωριό πώς είναι? Η ζωή τώρα μετά την πλημμύρη. Η ζωή μετά την εδώ της πλημμύρης είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Η ισορροπία των ανθρώπων και η οικονομική κατάσταση τους. Ακόμα δεν είναι έξω περίπτωση να ισορροπήσουν. Και ας πούμε μερικοί ακόμη ζουν σε δομές και δεν ζουν μέσα στα σπίτια τους. Και έχουν πέσει τα σπίτια τους και ζουν είτε σε συγγενικά είτε... Θα έγραφες κάτι για το, ας το πούμε, για την πλημμύρα? Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, μπορεί να... Να το γράψεις. Βέβαια, γιατί αυτό είναι μεγάλο δράμα. Καλά, αυτό είναι ζει. Δράμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δράμα. Θα βάλεις πρωταγωνίστρια την Στέλλα. Τη θεία τη Στέλλα. Αυτή θα βάλω. Τη Στέλλα με τα... Που την έχω πάρα πολύ μεγάλη δυναμία. Την έχεις αδυναμία από μικρός? Στέλλα, έλα εδώ. Τι σου είχε κάνει και... Την έχω αδυναμία. Τι σου έκανε και την είσαι αδυναμία? Τι σου έκανε? Όταν ήσουν ένα μικρό, τι σου έφερε? Με υποστηρίζει και με βοηθούσε πάντα. Πάντα? Και με βοηθούσε πάντα. Τι, για πες μια βοήθεια που σου είχε κάνει δηλαδή, να ξέχαστε. Πάρα πολύ. Μα μια βοήθεια που σου είχε μείνει να ξέχαστε. Στα πρόβατα. Στα πήγαινα και μικρό στα πρόβατα με τη γιαγιά μου τη Χρυσούλα. Θυμόμασταν κάτω από το δέντρο, θυμάσαι? Στρώναμε ένα. Εγώ είμαι πιο μικρό και είχαμε η γιαγιά μου. Έχει... Γιατί είχαμε δίπλα-δίπλα τα εκεί έμαθε τα γράμματα. Ναι, στο Μαντρί το παίρναμε. Διαβάζαμε. Δεν μου άρεσε το σχολείο. Έχουμε και το δημοτικό. Ξέρετε, έχουμε και το καρότσι ακόμα. Ποιο καρότσι? Που ήταν. Το ήταν μέσα στο καρότσι. Εγώ από τα τρία μου πηγαίνω στα πρόβατα. Ναι, μαζί με μένα. Εν τω μεταξύ, μια ιστορία, θα σας πω μια ιστορία τώρα που είχαμε ένα κρυάρι. Για να μην χρυσούλα, είχε ένα. Το κρυάρι, θυμάστε. Ναι, ναι, που χτυπούσε. Είχε ένα κρυάρι πάρα πολύ άγριο και μια μέρα. Δεν θυμάμαι. Ήμουν πολύ μικρό. Και πήγε και έριξε τη γιαγιά μου πάνω στην απόχα. Ναι, που σούλεψε. Περίμενε. Απόχα, ποια είναι η απόχα? Απόχα είναι. Η σίτα που ανοίγεις για να βάλεις το άχυρο και τα πρόβατα. Ναι, που κλείνει, δηλαδή. Αυτή είναι η απόχα. Πόρτα. Ωραία. Και τέλος πάντων, εκεί ήταν σιδερένια. Και πώς και δεν την πήγε εδώ μέσα. Ήταν, δεν έριξε πάνω. Και πού είσαι εκείνο το κρύο? Και έπεσε μετά η γιαγιά μου κάτω. Ούρλιαξα εγώ, μ' άκουσε η Στέλλα, έφτασε. Τη 20 εκείνη τη μέρα, εγώ είχα λαχτωρήσει πραγματικά. Και αυτό με είχε χτυπήσει και εμένα αυτό το κρυάρι. Ήταν πάρα πολύ άγριο. Μετά από κάποια χρόνια, καταλάβαμε ότι αυτό το κρυάρι δεν μπορούσε τα μαύρα τα ρούχα. Α, είχε αποθυμένα, ε! Ναι, επειδή η γιαγιά μου όμως ήταν χείρα από τα 50 της, έπρεπε να φοράει πάντα. Πάντα μαύρα. Αλλά δεν μπορούσε. Κάθε φορά που την έβλεπα, ήτανε... ορμούσε. Ναι. Ορμούσε και εκείνη τη μέρα είχα πάθει σοκ. Είχε αποθυμένα, είχε το κρυάρι.
Πάλι για μένα, γιατί είχε μείνει σοριαστή κάτω. Εγώ πήγα σου. Είχε φύγει η Στέλλα, τη 20, τη βγάλαμε έξω. Γενικά αυτό το κρυάρι ήταν πάρα πολύ άγριο και περάσαμε πάρα πολλά. Εδώ με τη θεία μου. Με μπάλες φορτώναμε, ξαπλώναμε φύλλα, όλη το μεσημέρι, 2 η ώρα, είχαμε ένα... Μια κουβερτούλα. Άρα, όλοι μαζί η οικογένεια. Με τη γιαγιά τη Θανασία εκεί, με τον παππού του Γιώργο. Όλοι μαζί μια οικογένεια. Όλοι μαζί. Ο Γιάννης ήταν και με τον Χριστό. Που τα έβαλαν μέσα στο πουτάν. Τι έκαναν πάλι. Εγώ θυμάμαι που τα έβαλαν μέσα στο πουτάν τα πρόβατα. Μπράβο, μικούλα μου τα έκανε. Ο Χριστός ειδικό σου, μικρό. Αδερφό μου. Και προσπαθούσα εγώ να ρίξω τι μπάλε του χορτάρι να δώσω τα πρόβατα. Και έλεγε, ήταν Χρήστος κάτω μικρός και έλεγε εμένα μία φορά, δύο, δεν μπορούσα να τις ρίξω τις μπάλες γιατί είχε ψηλά. Και προσπαθούσα με το ξύλο τώρα. Και επιτέλους έπεσαν οι μπάλες και λέει, μπράβο Μικούλα μου, τα κατάφερες Μικούλα μου. Εσύ είσαι και πρώτο μπόι. Μπράβο Μικούλα μου, τα κατάφερες Μικούλα μου. Πειράσαμε πάντως ωραίες στιγμές. Ωραίες στιγμές. Εγώ σου εύχομαι να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Σας αφήσω να έρθεις με το ποδήλατο. Με απειλούν κιόλας. Δηλαδή αυτό. Άντε, αυτό... πού το πας αυτό. Μία μείνει στην πρόνοια, τίποτα άλλο. Σου εύχομαι τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα και να είσαι καλά έτσι με το χαμόγελο, αλλά να επιχειρήσεις να κάνεις πιο πολύ να γελάνε οι άνθρωποι. Γιατί το γέλιο είναι πολύ πιο. Μην το πιάσει. Παρακολουθεί.